Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα κάνουμε την παρουσίαση του εξαιρετικού και νέου Flair 2 της Revit. Στην ουσία είναι όλα για το στυλ, χωρίς να χάνουμε κανένα πόντο από την προστασία. Πρόκειται λοιπόν για ένα μπουφάν τριών εποχών με αφαιρούμενη θερμική επένδυση. Η αδιάβροχη επένδυση είναι μόνιμα μέσα, με προστασίες NOX 100% αδιάβροχο. Αυτό που φυσικά κυριαρχεί είναι το στυλ, βγαίνει σε τρία χρώματα, το ανοιχτό κάμο πράσινο, το σκούρο κάμο πράσινο που θα το δούμε συνέχεια και το κάμο black όπως το λέει. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Από πάνω προς τα κάτω, εργονομική λαβή του φερμουάρ τέλος πάντων που κατεβαίνει προς τα κάτω. Το ύφασμα είναι polyester 600D, σαν να λέμε κορντούρα 600, ενώ τα μαύρα σημεία είναι το λεγόμενο ripstop, αυτό το εξαιρετικό υλικό και η τεχνοτροπία το οποίο είναι πολύ ανθεκτικό στην τριβή με την άσφαλτο. Συνεχίζουμε λοιπόν την παρουσίαση, πηγαίνουμε προς τα κάτω και δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά δύο τσέπες αριστερά και δεξιά, οι οποίες χωράνε και μεγάλο κινητό. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω βλέπουμε την προστασία για τον ντεπόζιτο να μην έχουμε κανένα θέμα, όπως επίσης και το κλείσιμο εδώ με το scratch χαμηλά. Θα συνεχίσουμε λίγο στο χέρι, το οποίο έχει ρυθμιστεί εδώ για το μανίκι. Από εδώ πάνω υπάρχει ένας αεραγωγός, ο οποίος αφήνει λίγο αέρα να περνάει μέσα τις ζεστότερες ημέρες, ενώ όσον αφορά το κομμάτι του ρυθμιστή και της εργονομίας, υπάρχει εδώ αυτός ο ρυθμιστής σε δύο θέσεις, αν τυχόν θέλουμε να σφίξουμε τον μπράτσο. Αυτά λοιπόν είναι στην εξωτερική πλευρά, στην εμπρός. Πηγαίνοντας στα πλάγια και συνεχίζουμε στο θέμα της εργονομίας, βλέπουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα με πολύ μεγάλο scratch να ρυθμίσουμε τον μπουφάν μας όπως επιθυμούμε. Αν δούμε τον μπουφάν από πλάγια, παρατηρούμε ότι είναι σχεδόν ίδιο το μήκος του μπροστά και πίσω, ίσως ένα δάχτυλο παραπάνω το πίσω μέρος. Συνεχίζουμε στο πίσω κομμάτι, όπου βλέπουμε την κουκούλα, η οποία όταν τη φοράμε και οδηγούμε δεν υπάρχει θέμα να φουσκώσει ή να πάει πουθενά, καθώς έχουν κάνει κάτι πολύ έξυπνο και απλό, έχουν βάλει εδώ αυτό το τρουξ το οποίο πιάνει και έχουμε τη δυνατότητα έτσι να μην φουσκώνει. Από εκεί πέρα η κουκούλα, για όποιον το επιθυμεί, μπορεί να βγει. Υπάρχει ένα καλυμμένο περιμετρικό φερμουάρ εδώ, το οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε. Η κουκούλα θα βγει αρκετά εύκολα. Στην ουσία θα βγει και από μπροστά εδώ, με το τρουξάκι και δεξιά και αριστερά, ακόμα και χωρίς να το κάνουμε πολύ προσπάθεια. Και έτσι λοιπόν το μπουφάν αλλάζει. Είπαμε λοιπόν ότι το μπουφάν είναι για το στυλ. Παρ' όλα αυτά, η εργονομία, η πρακτικότητα, η προστασία αλλά και η αδευρογοποίηση είναι στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Ανοίγουμε το μπουφάν σιγά σιγά για να δούμε τι θα συναντήσουμε μέσα. Όπως ανοίγει, βλέπουμε το δεύτερο φερμουάρ, το οποίο είναι σε διαφορετική θέση. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, καθώς το νερό όταν περάσει από το φερμουάρ αυτό θα σταματήσει εδώ και δεν θα κάνει την προσπάθειά του να μπει σε αυτό το φερμουάρ. Φυσικά, όταν το νερό περάσει από την εξωτερική πλευρά, θα σταματήσει την αδιάβροχη μεμβράνη που βλέπουμε εδώ. Άρα, κανένα θέμα με την αδιαβροχοποίηση. Ανοίγουμε λοιπόν και το δεύτερο φερμουάρ που είναι πιο αριστερά. Και όπως ανοίγουμε, βλέπουμε εδώ την θερμική επένδυση. Εδώ επίσης τη θερμική επένδυση με μία τσέπη. Πάμε όμως σιγά σιγά να το δούμε στον πάγκο, όπου βλέπουμε και τα άλλα δύο χρώματα. Το camo green που σας είπαμε, το dark green και το camo black όπως το λέει. Γενικότερα είναι αρκετά εντυπωσιακά το πώς έχουν φτιάξει αυτούς τους χρωματισμούς. Όπως λοιπόν έχουμε ανοιχτό το μπουφάν, περιμετρικό φερμουάρ προκειμένου να φύγει όλη η θερμική επένδυση. Αν τυχόν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε. Δεν θα το κάνουμε γιατί θέλει να διώξουμε και τα μανίκια, να βγάλουμε και από τα μανίκια. Αυτό παρατηρούμε είναι όμως το γεγονός της μεγάλης τσέπης στα αριστερά. Εδώ το προστατευτικό μας που υποδεικνύει ότι το μπουφάν είναι όλο καινούριο. Από εδώ δεν έχουμε κάποια άλλη τσέπη. Το δείξουμε κιόλας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν δεν έχουμε κάποια άλλη τσέπη, μέσα έχουμε μόνο μία τσέπη αριστερά, ενώ παράλληλα στο κάτω μέρος υπάρχει αυτός ο συνδετικός, το συνδετικό φερμουάρ, το οποίο μπορούμε να ράψουμε αυτό το κομμάτι σε οποιοδήποτε παντελόνι θέλουμε. Στη συνέχεια, αν τυχόν θέλουμε να κάνουμε σύνδεση με κάποια ζώνη ενός παντελονιού, πολύ απλά αυτό το θυλάκι θα βγει, θα πιάσει τη ζώνη μας και έτσι έχουμε σύνδεση κανονικά με το παντελόνι. Εδώ που βλέπουμε αυτό το ανοιχτό κομμάτι είναι προκειμένου να βγει οποιαδήποτε υγρασία έχει υπάρξει, να υπάρχει ένας
αερισμός και να μην έχουμε κανένα θέμα έτσι με αυτό το κομμάτι του, να αισθανόμαστε κάπως βρεγμένοι. Όσον αφορά το κομμάτι της ασφάλειας, φυσικά δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία, μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά. Είναι το λεγόμενο C-Soft της Revit Level 2 προστασία, το οποίο μας δίνει πάρα πολλούς πόντους στον τομέα της προστασίας στην πλάτη. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την παρουσίαση λέγοντας για το μεγεθολόγιο. Το μεγεθολόγιο γενικώς είναι από small μέχρι 3 extra large. Η φόρμα του είναι φυσιολογικότατη, δηλαδή το μπουφάν, το μέγεθος που φοράτε συνήθως αυτό πρέπει να φορέσετε. Από εκεί και πέρα θα σας προσκαλέσουμε στα καταστήματα προκειμένου να το δοκιμάσετε και να δείτε έτσι πόσο στιλάτη μπορεί να είμαστε, χωρίς να χάσουμε κανένα πόντο από το θέμα της προστασίας. Για όσους έχετε απορία, πολύ απλά μπορείτε να στείλετε ένα email στο info@papakimotorride.eu. Θα είναι χαρά μας να το απαντήσουμε γρήγορα.